Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη παγκόσμια επιτυχία για το κανάλι μας. Έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστική συνέντευξη από τον COVID-19, τον γνωστό σε όλους μας ως κοροναϊό. Good afternoon. Nice to meet you here in Greece. We're so glad to meet you. Παρακαλώ να μιλήσουμε ελληνικά. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Συγκλονιστικό! Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι και θα σας δώσω χειραψία γιατί δεν έχω κορονοϊό. Τώρα έχεις. Άξινος. Πώς τα περνάτε? Αυτόν τον καιρό μπορώ να σας πω πως ζω και βασιλεύω. Όλος ο κόσμος υποκλίνεται στη δυναμική μου. Είμαι ένας μονοκύτταρος οργανισμός που κατάφερα και μπαίνω στα σώματα και τα υποτάσσω των ανθρώπων. Δεν σας θλίβει αυτό το γεγονός? Φυσικά όχι, το αντίθετο μπορώ να σας πω, διότι απέδειξα ότι εγώ ως μονοκύτταρος οργανισμός μπορώ να καταστρέφω ανθρώπους, συνειδήσεις, ψυχές, καρδιές, δηλαδή να αλλοιώνονται όλα και έτσι να μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στη διάρκεια. Μάλιστα. Ο στόχος σας από εδώ και πέρα ποιος είναι? Να συνεχίσω να ζω εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρω τι καλό έχουν κάνει στη γαία. Όπως καταλαβαίνετε, μας έχετε δημιουργήσει μια τεράστια ζημιά σε οικονομικό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο. Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό. Αυτή είναι η χαρά μου, μπορώ να σας πω. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν μέτρα δεν σας επιτρέπουν να βγαίνετε, να αλωνίζετε, να ερωτεύεστε, να χαϊδεύεστε, να φιλιέστε στο στόμα, με γλώσσα και τόσα άλλα πράγματα που τώρα δεν μπορείτε να τα κάνετε. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν στα μέσα μαζικής κυκλοφορίας μπαίνω εγώ, εισχωρώ βαθύτατα στα σώματα των ανθρώπων και την επόμενη μέρα κυκλοφορούν οι μισοί. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που η συναισθίαση δεν είναι πια συναισθίαση, είναι εστίαση και σε λίγο δεν θα υπάρχει και εστίαση. Όπως τα έχετε καταλάβει και εσείς ο ίδιος, έχει πληγεί ο τουρισμός. Απίστευτα. Και ειδικά σε αυτή τη χώρα που ζούμε εμείς εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τον τουρισμό ζούμε. Έχει πληγεί ο τουρισμός. Για μένα οι πληγές είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο από μένα. Μπας και ταρακουνηθείτε, καταλάβατε. Ποιος τουρισμός? Ας κάτσει ο καθένας στην πατρίδα του και να ψυχαγωγείται και να διασκεδάζει και να κολυμπάει και να βγαίνει στη δράση της πατρίδας του, καταλαβαίνετε. Βέβαια, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν και πατρίδες. Το βλέπετε να μένετε καιρό ακόμη? Βεβαίως, γιατί δεν πρόκειται να βρεθεί φάρμακο, γιατί χτυπάμε και τους ερευνητές ιατρούς. Με αποτέλεσμα να τρομοκρατούνται και έτσι να μην μπορεί να βρεθεί το φάρμακο. Και αν βρεθεί το φάρμακο, εμείς έχουμε τρόπο, δηλαδή εγώ δηλαδή, και μεταλλάσσομαι και εμφανίζομαι τελείως διαφορετικά. Κάτι ακούγεται για το Νοέμβρη, Οκτώβριο-Νοέμβρη, ότι θα ξαναχτυπήσετε δυνατά. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Κλείνοντας, τι έχετε να ευχηθείτε? Εύχομαι να σας γνωρίσω όλους.